Σε βρήκα για ένα μικρό έτσι χρονικό διάστημα στα διαλύματά σου, γιατί είσαι σε πρόβες εδώ στο Θέατρο Άνοισης και ετοιμάζεσαι για το Στρίψιμο της Βίδας. Το Στρίψιμο της Βίδας, ένα έργο του Henry James. Η θεατρική διασκευή η δικιά μας είναι η μετάφραση του Δημοσθένη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Δεγαίτη και παίζουμε η Νάταλη Δήμου και εγώ. Νομίζω ότι ονειρεύομαι. Το ήθελα τόσα χρόνια. Να είναι καλά η δική σου για το δώρο. Όντως, πολύ ωραία κίνηση. Τι έγινε, έχεις κάτι? Μια πολύ επιτυχημένη σειρά, από τις πιο επιτυχημένες της τελευταίας δεκαετίας στην ελληνική τηλεόραση, σταμάτησε. Ήταν μια απόφαση του καναλιού που τη σεβαστήκαμε. Είναι μια σειρά που για κάποιο λόγο έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα ξαναγίνει. Τώρα θέλω να σου πω κάτι, αλλά μην θυμώσεις. Τι? Μήπως να το έριχνες. Η Παγιδευμένη. Ένας ρόλος που δεν λες ότι είσαι και το καλό παιδί. Κοίτα, δεν είμαι και κακός, αλλά σίγουρα δεν είμαι και ένας άνθρωπος με την καλύτερη ηθική, ας πούμε. Τι έγινε? Ανησύχησα έτσι που σ' άκουσα. Ήρθε η Χρύση από το σπίτι και με ρωτούσε ποιον είναι το παιδί. Πιστεύεις πώς το έχετε κουβεντιάσει καθόλου για δεύτερη σεζόν, θα συνεχίσει η σειρά? Νομίζω ότι είναι κάτι που πάει καλά και δεν ξέρω ακόμα. Επισήμως δεν έχουμε πει τίποτα, αλλά έχω ένα καλό προαίσθημα ότι θα συνεχίσει. Και θέλω, αφού μιλάμε για τηλεόραση, να σε ρωτήσω αν θα έκανες κάτι άλλο στην μικρή οθόνη εκτός της υποκριτικής. Αν σου έχει γίνει και πρόταση για κάτι άλλο εκτός της υποκριτικής. Η αλήθεια είναι ότι μου έχουν κάνει προτάσεις και για το Survivor και για το Just και για διάφορα κατά καιρούς, όπως και για παρουσίαση και για πάνελ κτλ. Αλλά δεν είναι κάτι που έχω τολμήσει. Τώρα όσον αφορά, ξέρεις, την παρουσίαση, αν ήταν κάτι που ταιριάζει πάρα πολύ σε μένα, δηλαδή αν είχε να κάνει με τέχνες, ζωγραφική, κάτι καστικό και νιώθα άνετα μέσα σε αυτό, ναι, θα το σκεφτόμουν, ναι. Θέλω να σε πάω λίγο τώρα στα πρώτα χρόνια της δουλειάς σου. Uh-huh. Γιατί έγινες πολύ γνωστός μέσα από το ρόλο σου στην ταινία «Η Νήσος». Υπάρχει μια πολύ καλή σχολή για σχέδιο. Θα κάνεις τα χαρτιά σου για την αστυνομία. Θέλω να εστιάσω πιο πολύ στο κομμάτι του πώς αναδύθηκε μέσα από αυτή την ταινία η σχέση ενός κακοποιητικού ουσιαστικά πατέρα με ένα γιο που είχε κάνει τις επιλογές του και που έκανε την επανάστασή του. Εκείνη λοιπόν την περίοδο που έκανες το ρόλο αυτό, είχε τύχει να σου στείλουν μηνύματα παιδιά που περνούσαν την ίδια φάση, ναι, με το ρόλο σου? Πριν μου κάνεις την ερώτηση, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Πόσο ανταπόκριση είχε ο συγκεκριμένος ρόλος σε ανθρώπους που είχαν περάσει παρόμοιες καταστάσεις, ξέρεις. Πόσα μηνύματα είχα πάρει εκείνη την περίοδο. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και ήταν συγκινητικό. Μπράβο, Δημητράκη μου, πολύ ωραία κουβέντα κάνατε. Ευχαριστώ και τον Σόλωνα και την Έλληνα την Καταχανά για το μοντάζ. Ήταν εξαιρετικός και καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνει.